Yo pienso que la pedía esto. Αναστατώθηκα πολύ. Ήρθνος δεν κολλάει. Έφυγε το καλό καιρός. Ποιος ξέρει που τραβάει. Για μια στιγμή μου πέρασε μια κατυποψία. Μήπως τυχόν τα δυο παιδιά είχαν δοσοληψία με τον καλόγερο αυτό το ξένο ρασοφόρο που ασελγίζει στα παιδιά χρήματα και δώρο. Αλλά μετά απέρριψα αυτή τη μαύρη σκέψη, γιατί νωρίς τα δυο παιδιά είχαν επιστρέψει, είχαν πάει εκδρομή χωρίς τον δασκαλό τους. Σε μια κύλη εδώ κοντά, μόνο με το μαγιό τους. Μαμά, έρχεται ο Ιάσον. Ας δείξω ηρεμία. Να το ψάρεψω εύκολα, με λίγη ψυχραιμία. Οι άντρες λένε, γιάνονται πρώτα από το στομάχι. Ναι, αλλά μας κλείσατε, παίρνει τις φωτογραφίες. Θα τα δεις, ε. Τι λες εσύ, γιατί ήρθα. Θα τα δεις, ναι, παιδί μου, μη παιδί. Καλημέρα να ζω. Έτσι έπισα στη φάβο με κερμίδια. Και αν φάγω τώρα μύδια, θα πω μύδια, θα με πειράξουν φοβερά. Αυτός λέω, έτσι έπισα στη φάβο με κερμίδια. Δεν πρέπει να είσαι φορτική προτείνοντάς μου μύδια. Ξέρω που είχατε κατέμπνευση. Και πάλι στενό. Στα εδώ ανάγκη, Όχι, δεν βυθίστηκε το έδαφος στο καράβι. Ούτε και έτσι τσακώθηκα με γλάφκι και εκάβη. Ούτε με Γένεια, Κασιόφη, Αλεξάνδρα, ούτε Ελένη, Κρέουσα και Μάτιδα Κασάνδρα. Αυτέ υπήρξαν έρωτες των παιδικών μου χρόνων. Και μην δημιουργείς κοινά γυναίκων τσινοφόνων. Άλλοι δεν είναι ως εσέ, περίσκεφα. Μίδια, εσέ διεμέ. Και από το μαύρο κέλι φως που έχουν τα μύτια, πιο μαύρα είναι τα μάτια σου. Και όπως το στρίδι βρίσκεται σε βράχο κολλημένο, έτσι και με στα πόδια σου με έχεις κολλημένο. Τι όμορφα μου μιλείς, τι διετής μου είσαι. Για το λαμπάτο πίδαρο, ακόμη προηγήσε. Πηγαίες είναι οι φράσεις μου, και στιχτωδώς πηγάζουν όταν τη θεία σου μορφή τα μάτια μου κοιτάζουν. Μόνο γυναίκα ως εσέ μπορεί να προκαλέσει γήμαρο τόσων λέξεων και δούλα σου να πέσει. Γεια σου, είσαι υπέροχος. Κάθε σου μία φράση και μία δούλη του Θεού δύναται να κολλάσει. Για δούλη ομιλείς. Έχουμε καμιά δούλα. Τι πολύ ξένη έχουμε. Μια τρυφερά παιδούλα. Για την καλόγρια που έχει το ράσο ρούχο. Ναι, ακριβώς, την πάνσεπτον Αγία Απολιούχο. Μια νύχτα με παρσέινο βουλικά. Σε είδα στον διάδρομο κρυφά εις τη γωνία. Έχει στα χέρια ανοιχτά, κάνω τον υπνοπάτη. Και μπήκε τη καλόγρια και πόθη στο κρεβάτι. Γι' αυτό λοιπόν ανελπώς, κάνεις όλα τα βράδια για να προσφέρεις και τα πίντα των μοιρά σου χάδια. Τι κάνεις τον ανήξερο, λέγε, μα αυτήν τα έχεις. Σου ξαπλίζει η μικρή, γι' αυτό και χαλιά έχεις. Σου Ποσειδών οργίζομαι και όλες τις νερίδες. Ότι καλή μου μύδια, ως φάντασμα θα είδες. Ως ναυτικός που γύρισα όλα σχεδόν τα γράφη. Ύπαρξη φαντάσματο, πως είναι συχνοτά και σε όλα τα ανάκορα. Και εδώ και στη Δανία, η έξοδος φαντάσματο λένε πολύ σπανία. Ορκίζομαι ειλικρινώς πως τίποτα δεν έχω. Αν δεν είσαι την αλήθεια, εσένα δεν τα έχω. Τι θες να πεις η άψονα, εις τι σου έχω φταίξει. Δεν είναι το ανάκτορο έτοιμο να τα σέξει. Δεν μαγειρεύω, δεν σκουπώ, δεν πλένω, συγκυρίζω. Δεν υπομένω στοικός, ενώ πολλά γνωρίζω. Δεν ετοιμάζω τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Δεν τα φροντίζω καθαρά να είναι και τα δύο. Και λόγω τη
της λιτότητος που έχεις επιβάλει. Δεν εκτελώ χρεοσκοπούμε κράνο στο κεφάλι. Θέλεις να γίνω σαν πυκτής, να βγω με την τρομπέτα. Θέλεις να κόψω και το φως να δώσεις στα μαντζέτα. Θέλεις να φάω απόπλητα, πετρέλαια να φάω. Θέλεις να βγάλω το σκασμό. Θέλεις να μην μιλάω. Θέλεις να κόψω το βάι. Τα βάνια του θαλάσσου, τι άλλο θέλεις. Λέγε μου, τι θες. Πες μου, Ιώσο, πες μου, τι σου παρέλειψα και έχεις παραπώνων. Ορίστε, πες τα καθαρά, μη χάνομε και χρόνον. Παρέλειψες να μου πεις ότι οι δύο νέοι, οι δύο νέα μας παιδιά έγιναν διανομέοι. Αφού δεν ήσουν εδώ, τι ήθελες να κάνω. Πώς να σου το πω, πού να σε βρω, γιατί να πρωτοκάνω. Δεν είναι άσχημα θαρών έργα στους δύο, να έχω και εισόδημα από το ταχυδρομείο. Μάθε ότι δυσάρεστα είναι πολύ τα πράγματα. Όπως απολύσαν και τους δυο σήμερα τα χαράματα. Για ποιον λόγο νοιάζομαι. Δεν έπαιρναν τα γράμματα, έπαιρναν μόνο το μισθό. Έπαιρναν μόνο το μισθό, δεν έπαιρναν τα γράμματα. Ο διευθυντής μου έδειξε τα γράμματα σωρό και τα δικό σου πρόσεξα σε όλα αυτά, Θάρο. Ήταν δικά σου γράμματα με ένδειξη επίγον. Ήθελα να το διάβαζα, αλλά βιαζόμουν λίγο. Τα τρισάθλια παιδιά τα κάνανε σκατά και πάνε οι ελπίδες μου για να έρθουν στρατά. Σε αυτό το γράμμα στήριζα την κάθε μου ελπίδα για να βρεθώ στη χώρα μου, την ηθική κολχίδα. Εσύ άσονα, τα χρήματα που φέρναν, τι διάολο τα κάνανε, για τη λεφτά τα δυο παιδιά σε μένανε, δεν φέρναν. Θα τι σου πω το καλύτερο, τα ξόδεμασαι δώρα, για τη μικρή καλόγρια αυτή η πειρασμοφόρα. Θέλεις να πεις πως και τα δυο κάναν τον υπνοβάτη και να αλλάξει χώρο το στις πόλεις το κρεβάτι. Όλες τις μέρες με μονόπηδους ο μεγάλος και όλες τις μέρες με σιγό βολεύεται ο άλλος. Αταμπαστάρτικα παιδιά. Πρέπει να δώσω λύση. Έκαναν το ποτήρι μου πλέον να ξεχυλήσει. Προχθές τα εσυγχώρεσα που γράφανε στους τοίχους. Βαζέλες και άλλες προστιχές με γράμματα τρεις πύχους. Μέχρι πρωί ασβέστανα, με έπνιγαν οι ασβέστες βίνω. Πάλες διαιτητές. Τι κάνεις. Κι όλα αρθόγραφα, με μαύρο μεγαδόρων και πράγμα απαράδεκτο για τείχους ανακτόρων. Κάτι άλλο ξέχασα να σου ανακοινώσω, τώρα θεωρώ καλό να σου το μεταδώσω. Όπως ερχόμουν κατά εδώ λιγάκι βιαστικά, τα είδαμε καλόγερο που ψώνιζα γλυκά. Ήτανε λουκουμόσκονη τα ρούχα τους γεμάτα και κράταγα στο χέρι τους και μια σοκολάτα. Τε ρώτησες ποιος ήτανε που πρόσφερε γλυκά. Πέρασα για δάσκαλο στα δισκοτικά. Είδα γιατί ταράχτηκες, είδα γιατί χλωμιάζεις, είδα γιατί χλεστρελείς και μύδια τρομάζεις. Τίποτε γεια σου, τίποτε. Ο άνθρωπος του Ράσου μαθήματα θρησκευτικών έδινε στα παιδιά σου. Δεν εννοώ τι εννοείς, πες μου να εννοήσω. Αρκεί που εννοήσα εγώ, το ανακύψαν τσίτημα θα το τακτοποιήσω. Δώσ' μου το ξύφος που κρατείς μέσα στο θικάρι και πάω να πάρω τα μπάλτα που έχω στο κελάρι. Μπράβο.